είναι η εκπομπή Σχολιγονέων που απευθύνεται όχι μόνο σε γονείς μαθητών, αλλά και σε εκπαιδευτικούς, ειδικούς επιστήμονες και στον κάθε ενδιαφερόμενο. Πόσες φορές έχουμε πει στο παιδί μας όχι, μην το κάνεις αυτό, δεν πρέπει, προσπαθώντας να του επιβάλλουμε πειθαρχία. Θέλουμε το παιδί μας να μάθει να συμπεριφέρεται σωστά, να αποκτήσει όρια και αυτοέλεγχο. Πώς όμως θα τα καταφέρουμε χωρίς να οδηγούμαστε σε ομηρικούς καυγάδες μαζί του και χωρίς να καταπιέζουμε την ελεύθερη έκφραση και δημιουργικότητά του? Πολλοί γονείς αισθάνονται τύψεις όταν μαλώνουν συνεχώς το παιδί τους και ταυτόχρονα αναποτελεσματικοί και αδύναμοι όταν αυτό δεν υπακούει στους κανόνες του σπιτιού. Δυσκολεύονται να βρουν μια μέση οδό όπου και τηρούνται οι κανόνες διαπαιδαγώγησης και να μην απειλείται η αίσθηση του εαυτού. Άρα, ποιος ρόλος θεωρείται καταλληλότερος για να υιοθετήσουν οι γονείς? Στο ερώτημα αυτό και σε πολλά άλλα θα μας απαντήσει η σημερινή μας καλεσμένη, η κυρία Αθηνά Παπαδοπούλου, ψυχολόγος στο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο της Δράμας, με ειδίκευση στη Συμβουλευτική Γονέων. Κύριε Παπαδοπούλου, σας καλωσορίζουμε. Χαιρόμαστε που ήρθατε στην εκπομπή μας για να μας μεταφέρετε τις πολύτιμες γνώσεις σας πάνω σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι η Συμβουλευτική Γονέων. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σίγουρα τα όρια είναι ένα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο στη δουλειά μας το συναντάμε πολύ συχνά, γονείς, εκπαιδευτικοί και όλοι όσοι εμπλέκονται στην ανατροφή ενός παιδιού ρωτούν και αναζητούν πληροφορίες σε σχέση με το θέμα αυτό. Και χαίρομαι πάρα πολύ αν μπορώ να βοηθήσω με αυτά τις γνώσεις που διαθέτω. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για όρια και τρόπους πειθαρχίας και διαπαιδαγώγησης, καθώς και για τον αυτοέλεγχο που πρέπει να έχει το παιδί. Σήμερα με τη Μαρία Κώστα Ζώτου θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτά τα πολυπόθητα όρια στα παιδιά μας και για το πώς τελικά θα καταφέρουμε αυτή την υπέροχη πειθαρχία που θέλουμε να έχουμε. Αρχικά πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι τα πρώτα όρια που βάζουμε είναι τα όρια ανάμεσα στο εγώ και στο ο άλλος. Η διάκριση αυτή ξεκινάει να γίνεται αντιληπτή στο τέταρτο εξάμηνο ζωής ενός βρέφους. Άρα γύρω στα 2 του χρόνια. Ακριβώς, όπου εκεί ξεκινάει και αντιλαμβάνεται ότι πλέον δεν αποτελεί τη συνέχεια της μητέρας του, φυσικά και όχι. Είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος, μια διαφορετική προσωπικότητα. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας ξεκινάει και λέει τόσα πολλά όχι. Δεν το κάνει χειριστικά, το κάνει στην προσπάθειά του να μας εξηγήσει ότι τελικά είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Εξού και τα terrible twos ουσιαστικά που έχει βγει ως επιστημονικός όρος στην ψυχολογία. Οπότε να θεωρήσουμε ότι η ενδεδειγμένη η ηλικία είναι κάπου εκεί, υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία να βάλουμε αυτά τα όρια? Οι έρευνες λένε ότι όταν δούμε ότι το παιδί μας μπορεί να ελέγξει τους φυκτήρες του, αυτό γίνεται από 19 μηνών σε πολλά παιδιά, αλλά εμείς θα μιλήσουμε για το μέσο όρο, γύρω στα 2 έτη, τότε λοιπόν το παιδί μας μπορεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά του και κατ' επέκταση τη συμπεριφορά του υπό την δική μας καθοδήγηση. Τότε λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διδασκαλία των ορίων. Πώς τα βάζουμε όμως αυτά τα όρια, εξήγησέ μας. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Πρέπει να έχουμε στο νου μας δύο βασικές προϋποθέσεις. Αρχικά, τι μπορεί να κατανοήσει λεκτικά το παιδί μας. Σωστό. Και για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να συγκρατήσει μία πληροφορία, έτσι ώστε να γνωρίζουμε κάθε πότε και για πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει εμείς να υπενθυμίζουμε την επιθυμητή συμπεριφορά. Η επανάληψη μη τρυπάσεις μαθήσεως. Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι, αλλάζουμε, ανανεώνουμε τα όρια και φέρνουμε νέα λίστα ορίων κάθε τρεις και λίγο ή αφήνουμε τα πρώτα όρια που του έχουμε μάθει να τα κατοχυρώσει πρώτα και μετά να έρθουν τα νέα? Δεν μπορούμε να ζητάμε πολλά πράγματα από ένα παιδί. Ξεκινάμε βήμα-βήμα, ανάλογα με την ηλικία του, είναι και ανάλογα τα θέλω του παιδιού αλλά και τα δικά μας. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι η εκπαίδευση των ορίων πρέπει να ξεκινήσει από μικρή ηλικία. Δεν γίνεται ξαφνικά ότι το παιδάκι μας θα είναι 5-6 χρονών, όπου θα πάνε στο δημοτικό σχολείο και απαιτήσεις τόσο μαθησιακές όσο και κοινωνικές θα είναι πιο πολλές, ότι τότε θα του βάλουμε τα πρώτα όρια. Για τα υπόλοιπα συνεχίζουμε με την κυρία Παπαδοπούλου στο στούντιό μας. Κυρία Παπαδοπούλου, τα όρια που τίθενται στη συμπεριφορά των παιδιών συνιστούν ουσιώδη στοιχεία στην ανατροφή τους. Για τι είδους όρια μιλάμε? Θα έχουμε αναρωτηθεί συχνά, πριν αποκτήσουμε δικά μας παιδιά ή βλέποντας τα παιδιά άλλων γονέων, στις παιδικές χαρές, στα καφές κτλ.
Πώς και γιατί δυσκολεύονται οι γονείς να βάλουν όρια στα παιδιά τους. Και πολλές φορές πριν αποκτήσουμε τα δικά μας παιδιά, μπορεί να έχουμε υποσχεθεί και στον εαυτό μας ότι όταν εγώ θα γίνω γονέας, θα τα πάω περίφημα και θα μπορέσω να διαχειριστώ αυτές τις συμπεριφορές. Η αλήθεια είναι ότι όταν εμείς καλούμαστε μετά να αναλάβουμε το ρόλο το γονεϊκό, διαπιστώνουμε ότι δεν είναι πάντα τόσο εύκολα κάποιος να μπορεί να οριοθετήσει, να μπορεί να ρυθμίσει, να μπορεί να αντιμετωπίσει προκλητικές συμπεριφορές παιδιού, να επιβάλλει τους κανόνες που αυτός θεωρεί σωστά και να διδάξει στα παιδιά την ενδεδειγμένη συμπεριφορά. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να τα βάλουμε να μάθουμε να τα εκπαιδεύσουμε στην οριοθέτηση. Και πώς αναπτύσσονται αυτά τα όρια? Να πούμε λίγο τι είναι η οριοθέτηση και θα απαντήσουμε στο τι είναι, πώς αναπτύσσονται τα όρια. Η οριοθέτηση, καλούμαστε λίγο να τη φανταστούμε σαν ένα δίκτυο προστατευτικό που μπαίνει γύρω από το άτομο, γύρω από το παιδί, μέσα στο οποίο μαθαίνει να ανακαλύπτει ποιος είναι ο εαυτός του, ποια είναι η συμπεριφορά του, ποια είναι τα συναισθήματά του και ταυτόχρονα να αναγνωρίζει ποια είναι τα όρια των άλλων ανθρώπων. Πού σταματάνε τα δικά του και πού αρχίζουν τα όρια των άλλων. Ποια είναι τα συναισθήματα που πρέπει να εκφράσει και ποια είναι η συμπεριφορά την οποία θα πρέπει να υιοθετήσει και να ακολουθήσει. Καλούμαστε δηλαδή να τους εκπαιδεύσουμε να αναπτύξουν ένα αίσθημα υπευθυνότητας, με την αίσθηση ότι να συνειδητοποιήσουν πού έχουν ευθύνη τα ίδια, πού δεν έχουν ευθύνη τα ίδια, πώς λέμε όχι και πώς δεχόμαστε ένα όχι. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε πάνω σε αυτό. Σχετικά με τα όρια, πώς αναπτύσσονται τα όρια αυτά? Τα όρια αυτά αναπτύσσονται μέσα από την δική μας συστηματική προσέγγιση και ενασχόληση σε σχέση με τα παιδιά. Δηλαδή, χρειάζεται εμείς οι ίδιοι να ξεκαθαρίσουμε αρχικά ποιοι είναι οι κανόνες που υπάρχουν μέσα στην οικογένειά μας, τι είναι επιτρεπτό και τι δεν είναι. Και μετά με κοινή συνεργασία με το έτερο μέρος της οικογένειας, με τον σύντροφο, τη σύντροφό μας, τον άλλον τον γονέα ή οποιοδήποτε άλλο εμπλέκεται, με συστηματικότητα να εκπαιδεύσουμε το παιδί στο να γνωρίσει, στο να μάθει ποιες είναι οι συνέπειες της συμπεριφοράς του. Επιβάλλοντας δηλαδή ένα εξωτερικό όριο, να μπορέσει να εσωτερικεύσει κανόνες και να υιοθετήσει τα δικά του όρια στον έλεγχο συμπεριφοράς και συναισθήματος, που αυτά πάνε μαζί. Τώρα, πού χρειάζονται τα όρια στα παιδιά? Τα όρια χρειάζονται σε πάρα πολλούς τομείς. Χρειάζονται κυρίως στη δική του αυτοπροστασία. Δηλαδή, ένα όριο δεν είναι μόνο ότι είναι ένα παιδί πειθαρχημένο και ακολουθεί τους κανόνες που εμείς του βάζουμε, αλλά είναι να βάζει ένα όριο και στη συμπεριφορά των άλλων. Πρέπει να χρειάζεται να λέει όχι. Όχι, δεν θέλω αυτό. Όχι, δεν μου αρέσει εκείνο. Όχι σε κάποιον που μπορεί να το προσεγγίσει με έναν κακό σκοπό κτλ. Πέρα από εκεί, χρειάζεται να μάθει να σέβεται και τις ανάγκες, τα συναισθήματα των άλλων. Χρειάζεται δηλαδή να μπει σε μια διαδικασία να καταλάβει πού σταματάει το δικό του όριο και πού ξεκινάει το αλουνού. Για να μπορέσει αυτό να τον βοηθήσει να φτιάξει τις σχέσεις του και να έχει υγιείς σχέσεις στο μέλλον με τους ως ενήλικας, ως υγιής ενήλικας. Είναι διπλός δηλαδή ο ρόλος. Μία προς τον εαυτό και στην προστασία μου και μία στη σχέση με τους άλλους. Είναι κοινά τα όρια σε όλες τις ηλικίες? Η εφηβεία είναι, ξέρουμε, μια δύσκολη περίοδος της ζωής μας. Πώς μπορούμε να επιβάλλουμε όρια στους συχνά ατίθασους εφήβους μας? Η έφηβη είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, η αλήθεια, που θα μπορούσαμε να συζητάμε, θα είναι μια εκπομπή μόνο για αυτούς. Ας ξεκινήσουμε λίγο. Η αλήθεια είναι ότι τα όρια σε κάθε ηλικία είναι διαφορετική. Ας τα πάρουμε λίγο με τη σειρά και θα φτάσουμε και στην εφηβεία. Όσον αφορά από τη γέννηση του παιδιού μέχρι τον 5ο μήνα, εκεί δεν μπορούμε να μιλάμε για όρια. Αυτό που χρειάζεται το παιδί κυρίως είναι μια σταθερή παρουσία του γονέα, ο οποίος θα το αγαπάει, θα το φροντίζει και θα είναι εκεί γι' αυτό. Από τον 5ο έως τον 10ο μήνα όμως, εκεί αρχίζουν να μπαίνουν τα πρώτα όρια. Τι γίνεται εδώ? Εδώ ενθαρρύνουμε το παιδί να μπει, να αναπτύξει συμπεριφορές λίγο απεξάρτησης από το γονέα, χωρίς όμως να απομακρυνόμαστε εμείς από αυτό και χωρίς να το εγκαταλείπουμε. Το ενθαρρύνουμε δηλαδή να εξερευνήσει το περιβάλλον. Έχουμε διαμορφώσει ένα σπίτι με ασφάλεια. Και όταν καλείται να κάνει κάτι που κρίνουμε εμείς ότι είναι επικίνδυνο ή μπορεί να κινδυνεύει η ασφάλειά του, επιλέγουμε να το πάρουμε αγκαλιά και να το απομακρύνουμε από τον κίνδυνο, από το να φωνάξουμε ένα μη, ένα όχι, όπως είπατε λίγο και στην αρχή της εκπομπής σας, και να περιμένουμε εμείς να ανταποκριθεί και με κατανόηση σε αυτό το όχι. Από τον 10ο μήνα έως τον 18ο μήνα, το παιδί πλέον έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ότι υπάρχουν όρια.
και ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να τα ακολουθήσει και να τα σεβαστεί. Εκεί το ενθαρρύνουμε, χαιρόμαστε όταν το παιδί μας καταλαβαίνει που χρειάζεται να σταματήσει, τι δεν μπορεί να αγγίξει, τι δεν μπορεί να κάνει. Και εκεί το εκπαιδεύουμε ότι δεν αποτελεί πλέον το κέντρο του κόσμου και ότι υπάρχουν και όρια και συνέπειες γενικότερες και ευρύτερες. Από τον 18ο μέχρι τον 36ο μήνα, εκεί χρειάζεται πλέον να χτίσουμε την υπευθυνότητά του και να του δείξουμε ότι υπάρχουν πλέον συνέπειες στη συμπεριφορά της μιας πράξης που στην οποία κρίνεται να κάνει. Αυτό που ήθελα λίγο να τονίσω είναι ότι τα όρια, ένα σημαντικό ορόσημο, είναι αυτά τα τρία πρώτα χρόνια που σας ανέφερα μόλις τώρα. Εάν εκεί χτίσουμε γερές βάσεις, είναι πολύ πιο εύκολα μετά να έρθουμε στην εφηβεία και να δουλέψουμε πάνω σε αυτά τα όρια που ήδη έχουμε διδάξει στο παιδί μας. Εκεί βέβαια με μία πλέον διαφορετική προσέγγιση, γιατί ο έφηβος αισθάνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην ενηλικιότητα, διαμορφώνει, είναι σε μια φάση που διαμορφώνει την προσωπικότητά του, αναπτύσσει το χαρακτήρα του, αναζητεί την σεξουαλική του ταυτότητα. Και εκεί θέλει μία προσέγγιση πιο δημοκρατική, θα λέγαμε, στη συνδιαλλαγή και στην αλληλεπίδρασή του με τους σημαντικούς άλλους γύρω του. Άρα, κατά τα πρώτα χρόνια του παιδιού, που δημιουργείται, δομείται η θεμελιώδης προσωπικότητά του, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε θέσει όρια και τους κανόνες που θα πρέπει πλέον να διέπουν τη ζωή του. Mm-hmm. Τώρα, τι μπορεί να πάει στραβά κατά τη διάρκεια της οριοθέτησης, αν μπορούσαμε να το πούμε. Τι μπορεί να πάει στραβά. Πολλά πράγματα μπορούν να πάνε στραβά. Κάτι πολύ σημαντικό και που μου ρωτάνε συνεχώς οι γονείς είναι αυτό το κομμάτι. Ας πούμε, τι μπορώ να κάνω και πώς εγώ μπορώ να βάλω σωστά τα όρια. Τα όρια ξεκινάνε από εμάς. Από εμάς τους ενήλικες. Αν εμείς δεν έχουμε όρια στον εαυτό μας, αν εμείς δεν έχουμε κατανοήσει τους δικούς μας περιορισμούς και τα δικά μας ενδεδειγμένη συμπεριφορά, είναι πολύ δύσκολο να το επιβάλλουμε ή να το εκτίσουμε ή να το διδάξουμε και στα παιδιά μας. Άρα ξεκινάμε πάντα από εμάς. Για να σας δώσω λίγο ένα παράδειγμα. Υπήρξε κάποτε κάποια μητέρα που με ρώτησε το εξής. Μου λέει, πώς μπορώ να βάλω ένα όριο στο παιδί μου στη χρήση του διαδικτύου. Κάτι που είναι τώρα πλέον ευρέως διαδεδομένο και υπάρχει και ο κίνδυνος έτσι με τον εθισμό στο διαδίκτυο. Όταν τη ρώτησα, εσείς ας πούμε ασχολείστε με το διαδίκτυο και πόσες ώρες, μου είπε, ναι, ασχολούμαι 3-4 ώρες κάθε μέρα. Και μου είπε ότι το κάνει μπροστά στο παιδί της. Της είπα, πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να ζητήσουμε από το παιδί μας να μην ασχολείται με το διαδίκτυο, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν βλέπει τον γονέα να περνάει τόσες ώρες μπροστά στο κινητό. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό λάθος. Χρειάζεται λοιπόν πρώτα με τη δική μας συμπεριφορά να δείξουμε και να διδάξουμε στο παιδί ποιο είναι το όριο, ξεκινώντας πάντα από τον εαυτό μας. Το δεύτερο είναι να μπορούμε να αντέξουμε την αντίδραση του παιδιού. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς, όταν νιώθουμε ότι μας περιορίζουν, μπορούμε να αντιδράσουμε. Αντιδρούν έτσι και τα παιδιά. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι να μπορούμε να διαχειριστούμε το θυμό τους, την άρνησή τους, τη λύπη τους. Οπότε ένα μεγάλο λάθος είναι εκεί το να μην αντέξουμε αυτό και ή να υποχωρήσουμε ή να προχωρήσουμε, να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε τα όρια με έναν αυστηρό ή τιμωρητικό τρόπο. Μάλιστα. Άρα για το ότι πολλά παιδιά είναι μερικές φορές δύσκολα στη συμπεριφορά τους. Εδώ συχνά κατηγορούνται οι γονείς και κάποιοι υποστηρίζουν πως δεν υπάρχουν παιδιά με προβλήματα, μόνο γονείς με προβλήματα. Ισχύει αυτό? Ούτε ναι θα σας απαντήσω, ούτε όχι. Εμείς οι ψυχολόγοι έχουμε μια απάντηση η οποία μερικές φορές είναι εκνευριστική. Λέμε εξαρτάται. Θα σας πω λίγο το εξής. Πέρα από την οικογένεια και τα χαρακτηριστικά της κάθε οικογένειας, όταν γεννιόμαστε, γεννιόμαστε με μια ιδιοσυγκρασία, δηλαδή γεννιόμαστε με ένα νευρικό σύστημα. Κάποια παιδιά μπορεί να είναι λίγο πιο ευερέθιστα ή να εμφανίζουν μεγαλύτερη αντιδραστικότητα στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Σκεφτείτε λοιπόν ένα τέτοιο παιδί να τύχει να γεννηθεί σε μια οικογένεια που να αντιμετωπίζει προβλήματα ή αυτό που εσείς ορίζετε ως προβληματική οικογένεια και τι αυτό θα σημαίνει στην οριοθέτησή του και στη συμπεριφορά του στην πορεία. Το βέβαιο είναι όμως πάντως ότι
η οικογένεια, το οικογενειακό περιβάλλον που θα μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ανάγκες του παιδιού, θα μπορέσει να χτίσει αργότερα την προσωπικότητά του και άρα να βοηθήσει στην οριοθέτησή του. Δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολλοί ψυχολόγοι και αναπτυξιακοί ψυχολόγοι βάζουν σαν ορόσημο την ηλικία των 6 ετών. Θεωρούν δηλαδή ότι σε αυτά τα πρώτα 6 χρόνια χτίζεται η προσωπικότητα ή τουλάχιστον μπαίνουν τα δομικά στοιχεία της προσωπικότητας του ατόμου. Και μάλιστα ο Χίτλερ έλεγε: δώστε μου τα παιδιά σας μέχρι τα 6 και μετά πάρτε τα και κάντε τα ό,τι θέλετε. Τονίζοντας αυτό ακριβώς το κομμάτι. Οπότε πέρα από την ιδιοσυγκρασία του ατόμου, ναι, σαφώς η οικογένεια παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και σαφώς πολλές φορές τα προβλήματα στην οικογένεια, στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια ή τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ο κάθε γονέας από μόνος του, μπορεί να οδηγήσουν στο να υπάρξει μια συμπεριφορά ενός παιδιού, αυτό που ορίζουμε εμείς ως προβληματική και που θα τη συναντήσουμε αργότερα είτε στα σχολεία, είτε στη συνδιαλλαγή μας σε άλλους χώρους έξω από την οικογένεια. Ναι, πράγματι είναι γεγονός, όπως τουλάχιστον μας λένε και τα πορίσματα της επιστήμης της κοινωνιολογίας, ότι η προσωπικότητα, η ταυτότητα, η κοινωνική του ατόμου δομείται μέχρι τα πρώτα 6 της ηλικίας του παιδιού. Άρα λοιπόν είναι αυτό που ονομάζουμε πρωτογενής κοινωνικοποίηση. Έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέχουμε έτσι ως γονείς μέχρι το 6ο έτος τη συμπεριφορά μας μπροστά στα παιδιά, διότι τα παιδιά λειτουργούν μιμητικά όπως είπατε και εμείς ουσιαστικά είμαστε οι μέντορές τους όσον αφορά τους τρόπους τους οποίους πειθαρχίας έτσι και των ορίων που τους διδάσκουμε. Να έρθουμε τώρα στην πειθαρχία. Πειθαρχία εκτός των άλλων αφορά τη θέσπιση ορίων. Πόσο εύκολη είναι η υπόθεση στο να επιβάλλουμε πειθαρχία? Η πειθαρχία όντως είναι μία από τις πρώτες ανησυχίες, οι πρώτες ανάγκες, ερωτήματα που θέτουν οι γονείς όσον αφορά τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Πώς μπορούμε να τη σκεφτούμε την πειθαρχία? Σαν ένα εξωτερικό όριο, σαν ένα εργαλείο δηλαδή, με το οποίο το άτομο εκπαιδεύεται, το παιδί εκπαιδεύεται στο να εσωτερικεύσει τα δικά του όρια. Δεν είναι κάτι πάντα εύκολο. Και σαφώς, για να μην έτσι ενοχοποιηθούν και όσοι γονείς μπορεί να μας ακούνε, δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε λάθη, δεν μπορούμε να κάνουμε λάθη. Το θέμα είναι να μπορούμε να μαθαίνουμε μέσα από αυτά και κάθε φορά να μπορούμε να επαναδιαπραγματευόμαστε και να μένουμε σταθεροί στο ρόλο μας. Έτσι, η πειθαρχία δηλαδή είναι αυτή που θα διδάξει στο παιδί να βάλει μέσα, να εσωτερικεύσει τα δικά του όρια και να μεγαλώσουμε έναν υγιή ενήλικα, που όταν θα βγει έξω στην κοινωνία, να μπορεί και να προστατεύσει τον εαυτό του, αλλά και να αναπτύξει υγιείς σχέσεις με τους άλλους. Τώρα, πολλοί γονείς θεωρούν ότι η πειθαρχία είναι συνώνυμο της τιμωρίας, αλλά και της καταπίεσης. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της αντίληψης? Πολύ καλή ερώτηση. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο ότι η πειθαρχία δεν σημαίνει τελείως διαφορετική από την τιμωρία ή την ποινή. Η ποινή ή τιμωρία, όπως θέλετε να την πούμε, είναι το αποτέλεσμα μιας εσφαλμένης συμπεριφοράς. Είναι ότι αν παραβώ έναν κανόνα, θα έχω μία ποινή, μία τιμωρία. Η πειθαρχία, από την άλλη μεριά, δεν έχει ένα ρόλο τιμωρητικό. Είναι εκεί για να διδάξει στο άτομο, να του διδάξει εσωτερικούς κανόνες, να του διδάξει μέχρι πού μπορεί να φτάσει, να το διδάξει πώς να οριοθετεί τα συναισθήματά του, να τα ρυθμίζει και πώς να ρυθμίζει τη συμπεριφορά του. Οπότε κυρίως είναι ένα εργαλείο. Αν λοιπόν θεωρούμε ότι εξισώσουμε σαν έννοιες την πειθαρχία με την τιμωρία, καταλαβαίνετε ότι ως γονείς θα εφαρμόζουμε απλά ποινές και δεν θα είμαστε τίποτα άλλο από δικαστές που θα δικάζουν, θα καταδικάζουν και θα τιμωρούν. Που δεν είναι αυτός ο ρόλος μας, εν πάση περιπτώσει. Ο ρόλος μας είναι να πειθαρχήσουμε, να διδάξουμε πειθαρχία. Υπάρχουν στιγμές που οι γονείς αλλά και οι δάσκαλοι ταλαιπωρούνται από παιδιά τα οποία θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ανυπάκουα. Όμως άλλο πράγμα πιστεύω πως είναι η ανυπακοή και άλλο η σοβαρή παραβατικότητα. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα δύο? Όντως αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι άλλο η ανυπακοή και το απίθαρχο παιδί και άλλο ένα παιδί που μπορεί να εμφανίζει μια πιο σοβαρή διαταραχή, αυτό που λέτε εσείς παραβατικότητα. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο ότι
Σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια που μπαίνουν μέσα από το DSM και το ICD-10, που είναι τα παγκόσμια διαγνωστικά δίκτυα που εντάσσονται όλες οι διαταραχές, υπάρχει μία διαταραχή που λέγεται εναντιωματική προκλητική διαταραχή και διαταραχή παραβατικότητας. Συνήθως η πρώτη προηγείται της διαταραχής παραβατικότητας και εμφανίζεται κυρίως, μπορούμε να τη διαγνώσουμε, στην ηλικία των 9 με 10 ετών. Τη διάγνωση τη βάζει ο παιδοψυχίατρος ή παιδοψυχίατρος. Και εκεί μιλάμε για το άτομο εμφανίζει το παιδί μια έντονα προκλητική διαταραχή, μια έντονη αντίδραση και έναν έντονο θυμό σε οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε προσπαθεί να του επιβάλλει τα όρια. Και δεν έχει καμία σχέση με το κακομαθημένο παιδί, το παιδί δηλαδή που απλά θέλει να χειριστεί και να περάσει το δικό του. Εάν μία συμπεριφορά μπορούμε να τη δώσουμε ένα βαθμό, ας πούμε 1, στην προκλητική διαταραχή αυτό θα είναι επί 10. Εντάξει. Εκεί θα το καταλάβουμε, γιατί τα παιδιά κυρίως αυτά βγάζουν ένα θυμό, βγάζουν ένα αίσθημα. Μάλλον το καταλαβαίνουμε καλύτερα, γιατί εμείς απέναντί τους αισθανόμαστε θυμωμένοι, νιώθουμε θυμό, μας θυμώνουν. Και σε αυτή την περίπτωση θέλει μια άλλου είδους προσέγγιση, μια θεραπευτική προσέγγιση. Ένα στο κακομαθημένο παιδί θέλει απλά να επανέλθουμε και να επαναπροσδιορίσουμε το κομμάτι της οριοθέτησης και της πειθαρχίας. Άρα λοιπόν τα κακομαθημένα παιδιά, έτσι, είναι αυτά των οποίων οι γονείς είναι πολύ επιτρεπτικοί. Ναι. Τι χαρακτηριστικά εμφανίζουν τα παιδιά αυτά? Το κακομαθημένο παιδί είναι αυτό που ουσιαστικά μέσα στο σπίτι και μέσα στην οικογένεια έχει γίνει ο αρχηγός. Να πούμε, πολλές φορές μπορεί να πούμε ότι έχει γίνει ένας μικρός τύραννος μέσα στο σπίτι. Δεν δέχεται το όχι, θυμώνει, μπορεί να εμφανίζει πιο ακραίες συμπεριφορές, όπως το να κλαίει κάτω, να χτυπιέται κάτω, να θυμώνει, να τσιρίζει. Πολλές φορές υπάρχει και το εξής, ότι μπορεί για να πετύχει το δικό του, το έχουμε δει δηλαδή αρκετές φορές, να κρατάει και την αναπνοή του, ας πούμε, και πολλές φορές οι γονείς ανησυχούν ιδιαίτερα και υποκύπτουν στην επιθυμία του. Μπορεί να δηλώνει συνεχώς ότι βαριέμαι, δηλαδή να λέει βαριέμαι, δεν θέλω, τι να κάνω τώρα, θέλω αυτό, θέλω το άλλο. Μπορεί να γκρινιάζει εύκολα, να διαμαρτύρεται, θέλω αυτό, θέλω εκείνο και να μην υποχωρεί με τίποτα. Επιμένει να γίνεται τα πράγματα όπως το ίδιο θέλει και μπορεί συχνά να εμφανίζει χειριστικές συμπεριφορές, έτσι, που αναγκάζει τους γονείς να υποχωρούν προκειμένου απέναντι σε αυτήν εδώ την συμπεριφορά. Μήπως όμως και από την άλλη πλευρά να δούμε, αν οι γονείς είναι το αντίθετο, δηλαδή περιοριστικοί, αυταρχικοί, τιμωρητικοί, μετατρέπουν έτσι τα παιδιά τους σε υποχωρητικά, άβουλα και νευρωτικά πλάσματα? Αυτό, ναι, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Οι γονείς που υιοθετούν έναν πιο τιμωρητικό και αυστηρό τρόπο διαπαιδαγώγησης, ουσιαστικά μεγαλώνουν παιδιά πιο φοβικά, πιο ανεσταλμένα, που δεν διεκδικούν. Και αν θυμάστε λίγο στην αρχή, νωρίτερα είπαμε ότι το κομμάτι των ορίων έχει δύο κατευθύνσεις, θα μπορούσαμε να πούμε. Ένα, να βάλω και ένα όριο στους άλλους που θα θελήσουν ενδεχόμενα να με χειριστούν. Οπότε τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο τιμωρητικό περιβάλλον συχνά δυσκολεύονται να βάλουν όριο στους άλλους από φόβο. Αντίθετα πάλι, αν αισθανθούν ότι βρίσκονται σε ένα περιβάλλον όπου μπορούν τα ίδια να επιβάλλουν όρους ή να κάνουν, να χειριστούν τους άλλους όπως θέλουν, θα υιοθετήσουν τις συμπεριφορές αυτών των γονέων. Υπάρχει τώρα ένα φαινόμενο στα σχολεία, αυτό του σχολικού εκφοβισμού. Συχνά τα παιδιά που ασκούν σχολικό εκφοβισμό, που είναι οι θήτες, μεγαλώνουν και οι ίδιοι σε πολύ τιμωρητικά και αυστηρά περιβάλλοντα. Και αν θα βρεθούν σε ένα περιβάλλον που τους ενθαρρύνει και που αισθάνονται ότι έχουν απέναντί τους κάποιον πιο ευάλωτο, θα υιοθετήσουν αυτές τις πρακτικές και θα το φέρουν στο σχολείο και στις σχέσεις τους με τους συμμαθητές τους. Έχουν γίνει διάφορες προσεγγίσεις στο φαινόμενο της πειθαρχίας και έχουν προταθεί διάφορα μοντέλα. Για παράδειγμα, ο Ρόμπερ Μακένζι, στο βιβλίο του «Θεσπίζοντας όρια», κάνει τρεις βασικές προσεγγίσεις της πειθαρχίας, δηλαδή τη δημοκρατική, την επιτρεπτική και την αυταρχική ή τιμωρητική τυραννική. Στη δημοκρατική διαπαιδαγώγηση, ποιες είναι οι γονικές πεπιθήσεις, πώς επιτυγχάνεται η επίλυση των προβλημάτων και τι μαθαίνουν τα παιδιά εδώ?
μαθαίνουν τις αρχές της δημοκρατίας. Βέβαια, λίγο να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όταν λέμε δημοκρατία, δεν σημαίνει ότι φέρουμε όλους τους κανόνες της οικογένειας και τους ψηφίζουμε δια ανατάσσεως χειρός, ας πούμε. Υπάρχουν οι κανόνες. Οι γονείς, δηλαδή, μέσα, ανάλογα με τις ανάγκες της και τα χαρακτηριστικά της κάθε οικογένειας, έχουν κάποιους βασικούς κανόνες. Αυτό που ουσιαστικά μπαίνουμε είναι ότι συζητάμε με το παιδί αυτούς τους κανόνες, εξηγούμε τις συνέπειες, για ποιο λόγο μπαίνει αυτός ο κανόνας, τι θα σημαίνει αν εγώ παραβώ αυτόν εδώ τον κανόνα, και κάθε φορά που μπορούμε να συζητήσουμε με το παιδί, ώστε να αποφασίσουμε από κοινού, να συνδιαμορφώσουμε λίγο, δηλαδή να τους επηρεάσουμε λίγο αυτούς όσον αφορά τις συνέπειες ενδεχομένως, ή να διαπραγματευτούμε τους κανόνες. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να έρθει ο έφηβος μου και να μου πει: θέλω να βγω και να γυρίσω στις 12. Και εγώ ως οικογένεια να θεωρώ ότι δεν είναι καλή ώρα 12 για διάφορους λόγους και να θεωρώ ότι πρέπει να γυρίσει στις 11 ή στις 10. Εξηγούμε στον έφηβο για ποιο λόγο πρέπει να έρθει εκείνη την ώρα. Και λέμε θα έρθει στις 11. Έφηβος θα πει όχι, θα έρθω στις 12. Εκεί μπορούμε να διαπραγματευτούμε και να πούμε οκ, έλα στις 11.30. Αυτό είναι το κομμάτι του δημοκρατικού γονέα. Ότι απλά συνδιαλέγουμε με το παιδί, εξηγώ, ακούω το παιδί, τις ανάγκες του, και ότι αυτό που αποφασίζουμε είναι ανάλογα με τη σοβαρότητα της συμπεριφοράς ή με την αναγκαιότητα της στιγμής και της κατάστασης. Τώρα, στην επιτρεπτική διαπαιδαγώγηση, που υποδηλώνει μια χαλαρή πειθαρχία και ανεκτικότητα επίσης, επιτρέπεται στο παιδί να κάνει σχεδόν ό,τι θέλει. Εδώ, ποια είναι η διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων, τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από αυτό το μοντέλο, από το οποίο μπορούν να ανταποκρίνονται στα εξωτερικά ερεθίσματα, πώς μπορούν δηλαδή να ανταποκρίνονται. Σε αυτό το μοντέλο των γονέων, συνήθως οι γονείς δυσκολεύονται να επιβάλλουν τα όρια. Είτε γιατί αυτό θα τους φέρει αντιμέτωπους με την αντίδραση του παιδιού. Δηλαδή, αν εγώ βάλω ένα από ένα όχι και το παιδί αρχίζει να διεκδικεί κάτι παραπάνω, σημαίνει από μένα ότι χρειάζεται να καταβάλω περισσότερη ενέργεια για να αντιμετωπίσω το όχι του. Οπότε τότε λειτουργώ πιο υποχωρητικά. Να μην το στεναχωρήσω, να μην το πληγώσω ή δεν μπορώ να ακούω την γκρίνια του. Τι πετυχαίνω όμως με αυτό? Πετυχαίνω να μεγαλώσω ένα παιδί το οποίο θεωρεί ότι είναι το κέντρο του κόσμου, ότι θεωρεί ότι ό,τι ζητήσω μπορώ να το έχω. Και όταν αυτό κάποια στιγμή θα βγει έξω ως ενήλικας ή ως παιδί στο σχολείο, στην πρωτοβάθμιση, δευτεροβάθμιση εκπαίδευση κτλ., θα διαπιστώσει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ότι έξω θα ακούσει όχι. Οπότε δεν θα του επιτραπεί να φτιάξει υγιείς σχέσεις με συνομιλίκους του. Θα ματαιώνεται πάρα πολύ. Με συνέπεια, ας πούμε, ή να μην αντέχει, να μην μπορεί να φτιάξει σχέσεις, να αντιδράει σε αυτό εδώ, να διαγράφει φίλους, να φεύγει από καταστάσεις. Και όλο αυτό βέβαια με αντίκτυπο στον ψυχισμό του παιδιού. Πολλές φορές, δηλαδή, εμείς το βλέπουμε μετά σε κλινικό κομμάτι, ότι κυρίως είναι παιδιά που μπορεί να έχουν και διαταραχές της προσωπικότητας και να έρχονται συχνά σε θεραπεία μετά για να διαχειριστούν αυτή τη δυσκολία με τις σχέσεις τους με τους άλλους. Μάλιστα, όλα αυτά στην επιτρεπτική, αυτή την χαλαρή πειθαρχία και διαπαιδαγώγηση. Να έρθουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιστροφή στο στούντιο. Συζητάμε με την κυρία Παπαδοπούλου, ψυχολόγο στο ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο της Δράμας, σχετικά με τις μορφές πειθαρχίας που ασκούν οι γονείς στα παιδιά τους. Μιλήσαμε ήδη για την δημοκρατική, μιλήσαμε για την επιτρεπτική και ας έρθουμε τώρα στην αυταρχική διαπαιδαγώγηση που ασκούν οι γονείς, κατά την οποία οι γονείς εδώ υιοθετούν βίαιους και τιμωρητικούς τρόπους ελέγχου. Έχουν δηλαδή την αντίληψη ότι αν τα παιδιά δεν πονέσουν, δεν θα μάθουν. Επικρατεί αυτή η παλιά αντίληψη. Εδώ, ποια είναι η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και πώς ανταποκρίνονται τα παιδιά? Εδώ, σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, πειθαρχίας ή εφαρμογής των κανόνων, κυρίως οι γονείς εκτιμούν ότι το παιδί θα μάθει μέσα από πιο αυστηρές και πιο τιμωρητικές πρακτικές.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μεγαλώνουμε άτομα με αυτό που ας πούμε επιτραπεί η έκφραση συμπιεσμένη προσωπικότητα. Δεν τους επιτρέπεται να εκφράσουν συναισθήματα, δεν τους επιτρέπεται να εσωτερικεύσουν οι ίδιοι κανόνες εσωτερικούς, γιατί υπάρχει μια εξωτερική ποινή απ' έξω. Ό,τι κάνουν, το κάνουν από φόβο. Αυτοί μεγαλώνοντας είναι κυρίως άτομα που ή θα είναι πάρα πολύ υποχωρητικά ή θα είναι παιδιά που θα εξαρτώνται πάρα πολύ από τους άλλους ή πολλές φορές θα περάσουν στην άλλη άκρη να εφαρμόσουν και οι ίδιοι τις ίδιες συμπεριφορές στις δικές τους οικογένειες ή στους ανθρώπους με τους οποίους συνδιαλέγονται κάθε φορά. Στο κλινικό κομμάτι συνήθως βλέπουμε ανθρώπους που έχουν ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές. Είναι κυρίως άτομα δηλαδή που θα είναι πιο αγχώδη, πιο να εφαρμόσω τακτικές μετρημένες, με στη σειρά τα πράγματα, τεχνικές ελέγχου. Και κυρίως είναι άτομα που μπορεί να υιοθετήσουν, να αναπτύξουν δηλαδή αγχώδεις διαταραχές. Να έρθουμε τώρα στον χρυσό κανόνα, ανάμεσα στις τρεις μορφές που μπορούμε να ασκήσουμε πειθαρχία στα παιδιά, στους οποίους τρόπους αυτούς αναφερθήκαμε, δηλαδή στον δημοκρατικό, στον δημοκρατικό και τον χαλαρό τρόπο. Να δούμε τον χρυσό κανόνα. Να δούμε τον χρυσό κανόνα. Ο χρυσός κανόνας σίγουρα είναι κάπου στη μέση. Νομίζω ότι είναι κυρίως τρία πράγματα που θα πρέπει να έχει ο κάθε γονέας στο μυαλό του όσον αφορά το κομμάτι της οριοθέτησης. Ένα, οι κανόνες που θα υιοθετούμε ή που θα προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε στα παιδιά μας να είναι κανόνες που να είναι προσαρμοσμένοι στις ανάγκες της κάθε οικογένειας και στις αρχές της κάθε οικογένειας. Δεύτερον, οι κανόνες και τα όρια να είναι προσαρμοσμένα στην ηλικία του κάθε παιδιού. Αλλιώς θα βάλω το όριο και τον κανόνα σε ένα παιδί, όπως είδαμε, στα πρώτα χρόνια της ζωής του, αλλιώς θα τα βάλουμε στο δημοτικό και αλλιώς θα μπουν στην εφηβεία. Επίσης, τα όρια πρέπει να είναι σαφή, να είναι ξεκάθαρα, να είναι σταθερά και να εφαρμόζονται κάθε φορά με συνέπεια. Πάρα πολύ συχνά μου λένε οι γονείς, ιδίως στο σχολείο που εγώ εργάζομαι, πώς καταφέρνεις, ας πούμε, και τα παιδιά πάντα σε ακούν ή σέβονται αυτό που λες. Χρειάζεται λοιπόν να εφαρμόσουμε και κάποια άλλα πράγματα όσον αφορά τη μη λεκτική επικοινωνία. Έχει πάρα πολύ σημαντική σημασία η στάση, η γλώσσα του σώματος. Χρειάζεται λοιπόν να μην δείχνω, να μην βγάζω επιθετικότητα προς το παιδί, να το κοιτάω κατάματα στο βλέμμα και αν είναι μικρότερης ηλικίας να κατέβω στο ύψος του και να το κοιτάξω κατάματα και να μπορέσω να δώσω τον κανόνα. Επίσης χρειάζεται ο τόνος της φωνής μου να είναι σταθερός, κοφτός και επεξηγηματικός κάθε φορά. Και αν το παιδί αντιδράσει, φωνάξει κτλ., δεν ακολουθώ, δεν μιμούμαι εγώ να ανεβάσω εγώ το δικό μου τόνο της φωνής. Ίσα-ίσα το διατηρώ εκεί που είναι για να κατέβει και από την άλλη μεριά το παιδί, να κατεβάσει το δικό του τόνο από την άλλη μεριά. Επίσης χρειάζεται να είμαι πάρα πολύ σαφής αυτό που λέω, ότι αυτό δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο. Εξηγώντας πάντα γιατί αυτό δεν επιτρέπεται, δίνοντας μια τέτοια ανατροφοδότηση. Και να έχουμε λίγο πάντα το μέσα στο μυαλό μας, γιατί πολλές φορές κάποιοι γονείς ενοχοποιούνται όταν θα πούν όχι, ότι τα όρια τα βάζουμε από αγάπη. Δεν τα βάζουμε για να τιμωρήσουμε ή για να πληγώσουμε το παιδί. Επειδή το αγαπάμε, το οριοθετούμε. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι αυτό των αμοιβών, του επαίνου. Κάποιοι γονείς πιστεύουν πως δεν χρειάζεται να επαινούν τα παιδιά τους για την καθημερινή θετική τους συμπεριφορά, ενώ άλλοι δεν γνωρίζουν πώς ή πότε να τα επαινούν και να τα ενθαρρύνουν στη ζωή τους. Mm-hmm. Πότε θα πρέπει οι γονείς να ανταποκρίνονται στις θετικές συμπεριφορές των παιδιών τους και πώς να τα επαινούν? Ο έπαινος λοιπόν αποτελεί την πιο αποτελεσματική επιβράβευση της καλής συμπεριφοράς. Και θα πρέπει να επαινούμε τα παιδιά μας κάθε φορά που θα εμφανίζει το παιδί την αναμενόμενη και επιτρεπτή συμπεριφορά. Συχνά, όταν τα παιδιά μας συμπεριφέρονται σωστά ή καλά, δεν το κάνουμε, δεν τους επαινούμε, το ξεχνάμε, το θεωρούμε δεδομένο ότι έτσι είναι. Ή γιατί μπορεί να πούμε ότι τώρα κάθεται ήσυχο, γιατί να του πω ότι κάθεται ήσυχο και να το ταράξω κτλ. Ας κάνω εγώ τη δουλειά μου, συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου για να μην ασχοληθώ με αυτό. Ωστόσο, ο έπαινος είναι αυτό που θα ενισχύσει, θα λειτουργήσει δηλαδή ως ενισχυτής της καλής συμπεριφοράς, θα διδάξει στο παιδί ότι αυτή είναι η καλή συμπεριφορά, αυτό θέλω από σένα, αυτό χρειάζεται να κάνεις,
Αυτό σημαίνει να είσαι καλός, αυτό σημαίνει να είσαι υπεύθυνος, αυτό σημαίνει. Το εκπαιδεύουμε. Δεν το ξέρει το παιδί αυτό. Οπότε του το δείχνουμε με τον έπαινο, το ενισχύουμε με αυτό εδώ, γιατί τραβάει την προσοχή μας, γιατί ασχολούμαστε μαζί του και γιατί βοηθάει σε ένα πιο βαθύ κομμάτι στην αυτοαντίληψή του και στην αυτοεκτίμησή του. Να ξέρει δηλαδή ότι αυτό που κάνει είναι καλό και άρα είναι καλό και υπάκουο και ευγενικό παιδί. Οπότε κάθε φορά που θα δούμε τη σωστή συμπεριφορά, εμείς δίνουμε το μπράβο. Αλλά δεν δίνουμε ένα μπράβο ξέρω, μπράβο τι καλό παιδί που είσαι, μόνο να δώσουμε ένα μπράβο που έκανες τα μαθήματά σου. Σε ευχαριστώ που με βοήθησες, τώρα θα έχω πολύ περισσότερο χρόνο να περάσω εγώ μαζί σου. Είμαι πολύ χαρούμενη που με βοήθησες να συμμαζέψουμε το δωμάτιό σου. Αυτό δείχνει ότι είσαι ένα σοβαρό και υπεύθυνο παιδί. Άρα του δίνουμε τη σωστή συμπεριφορά, του δίνουμε επίθετα για να χτίσει την αυτοεικόνα του και κατά συνέπεια την αυτοεκτίμησή του, αναγνωρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο εμείς το προσέχουμε, εμείς το αγαπάμε, εμείς χαιρόμαστε. Γιατί κανένα παιδί δεν θέλει να βλέπει το γονιό του θυμωμένο, λυπημένο ή να το απορρίπτει με κάποιο τρόπο. Οπότε χρειάζεται λοιπόν να δίνουμε πίσω τον έπαινο. Όμως σε ορισμένες δύσκολες περιπτώσεις παιδιών, να πούμε έτσι, που ο γονικός έπαινος δεν προσφέρει αρκετή ενίσχυση για να ανατρέψει την προβληματική συμπεριφορά, ενδείκνυται μια υλική χειροπιαστή αμοιβή, κάποιο δωράκι. Συνήθως αυτό που λέμε εμείς είναι ότι αποφεύγουμε τα υλικά δώρα. Βέβαια, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Όσο πιο μικρό είναι το παιδί, μπορεί το υλικό κομμάτι να βοηθήσει πιο πολύ, γιατί δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά το γνωστικό κομμάτι για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλο αυτό εδώ το κομμάτι. Ωστόσο, τη δωροδοκία εντός εισαγωγικών θεωρούμε είναι καλό να την αποφεύγουμε. Καλό είναι δηλαδή αυτό που θα κερδίσει το παιδί ως συνέπεια μιας καλής συμπεριφοράς να είναι κάτι διαφορετικό. Πέρα από τον έπαινο, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι ίσως μία βόλτα στο πάρκο ή μια δραστηριότητα που μπορούμε να την κάνουμε μαζί του, να παίξουμε ένα επιτραπέζιο, να δούμε μαζί μια ταινία που του αρέσει, να παίξουμε μαζί του ένα βίντεο game κτλ. Πολλές φορές, ωστόσο, και ιδίως όταν έχει μάθει το παιδί να έχει μια συμπεριφορά μη επιθυμητή από εμάς, εκεί συνήθως μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποια προγράμματα τροποποίησης της συμπεριφοράς που γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και αν μας δοθεί ευκαιρία θα μιλήσω για αυτά στη συνέχεια. Εκεί μπορούμε ενδεχομένως σαν έναν ενισχυτή να βάλουμε κάποιο μικρό δωράκι, έτσι, αλλά πολύ αργότερα. Γιατί αυτό θα το ενισχύσει και θα βοηθήσει το παιδί, θα ισχυροποιήσει δηλαδή το κίνητρό του να ανταποκριθεί στον κανόνα ή σε αυτό που εμείς του ζητάμε ότι χρειάζεται να αλλάξει. Άρα πότε τα συστήματα αμοιβής είναι αποτελεσματικά? Δηλαδή οι γονείς περαιτέρω τι μπορούν να κάνουν? Λοιπόν, πολλές φορές έρχονται οι γονείς και λέει, ας πούμε, το παιδί μου, ας πούμε, είναι ακατάστατο, δεν διαβάζει, δεν με ακούει, δεν μαζεύει τα ρούχα του. Έτσι είναι συχνά παράπονα που ακούω από γονείς. Αν αυτό είναι έτσι πολύ συστηματικό και ενώ δεν έχουν πετύχει όλα τα άλλα, δεν έχει πετύχει ο έπαινος, δεν έχει πετύχει ο σαφής και ξεκάθαρος κανόνας ή η συνέπεια μιας συμπεριφοράς, αυτό που προτείνουμε είναι ένα πρόγραμμα ανταλλάξιμων αμοιβών. Αυτό που λέγεται διεθνώς στην βιβλιογραφία σαν token economy. Ουσιαστικά συμφωνούμε με το παιδί και ζητάμε να αλλάξει κάτι. Π.χ. Ότι συμμαζεύω το δωμάτιό μου, για παράδειγμα. Εάν το κάνω αυτό, θα μαζέψω μια χαρούμενη φατσούλα, μια σφραγίδα στο πρόγραμμά μου, ή θα πάρω ένα φασόλι, ή θα πάρω κάτι σε ένα κουμπαρά, κάποια κέρματα. Και στο τέλος της εβδομάδας, αν μαζέψω 5 κέρματα, θα κερδίσω κάτι. Αυτό το κάτι δεν χρειάζεται να είναι πάντα κάτι υλικό. Μπορεί να είναι αυτό που λέγαμε πιο μπροστά, μια βόλτα στο πάρκο, το κινητό για να παίξει, να παίξω κάτι με το παιδί μου. Όσο αυτό θα προχωράει εβδομάδα με τη βδομάδα και θα χτίζεται, θα μπορούμε να πούμε ότι στα 10 κέρματα, στα 10 χαμογελαστές φατσούλες, θα κερδίσει κάτι άλλο, στα 20 κάτι άλλο και στο τέλος θα μπορεί να είναι ένα πιο μεγάλο δώρο. Αυτό το πρόγραμμα φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία σε όσους γονείς το εφαρμόζουν με σταθερότητα και με συνέπεια. Και η βασική του προϋπόθεση για να πετύχει είναι να
να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στους γονείς ή στους σημαντικούς άλλους που εμπλέκονται στην ανατροφή του παιδιού. Και το κίνητρο αυτό, το που θα δούμε δηλαδή, το ανταλλάξιμο που θα κερδίσει το παιδί, να είναι κάτι το οποίο δεν θα το πάρει με κανέναν άλλον τρόπο, παρά μόνο αν επιδείξει την αναμενόμενη συμπεριφορά. Να δούμε λοιπόν τους γονείς. Ποια σημεία μπορούμε να επισημάνουμε στους γονείς όσον αφορά τις φυσικές και λογικές συνέπειες των πράξεών τους αναφορικά με τα παιδιά? Ωραία. Χαίρομαι για αυτή την ερώτηση. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο ότι η συνέπεια θα πρέπει να είναι ανάλογη και της ηλικίας του παιδιού, αλλά και ανάλογη της πράξης του παιδιού. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε να υπάρχει ίδια συνέπεια για έναν έφηβο και για ένα τρίχρονο παιδί μια συμπεριφοράς. Ένα είναι αυτό. Και ένα ίδιο είναι, δεν μπορεί η συνέπεια να είναι το ίδιο για κάτι πολύ απλά, δηλαδή έριξα κατά λάθος το ποτήρι με το νερό, από το είπα συστηματικά, λέω συστηματικά ψέματα ότι θα κοιμηθώ σε ένα φίλο μου και εγώ δεν κοιμάμαι εκεί, είμαι κάπου αλλού και άρα εκθέτω τον εαυτό μου σε έναν κίνδυνο. Αυτό που χρειάζεται να έχουν οι γονείς στο μυαλό τους είναι ότι θα πρέπει οι συνέπειες να καθορίζονται, να συναποφασίζονται αναμεταξύ τους, να έχουν εξηγηθεί στα παιδιά και να είναι ανάλογοι και κατανοητοί από το παιδί και σε συνδυασμό βέβαια πάντοτε με την σοβαρότητα ή μη της πράξης στην οποία καλούνται να υπάρξει αυτή η συνέπεια κτλ. Για παράδειγμα, εξηγούμε στον έφηβο ότι αν δεν έρθει την ώρα, συμφωνήσαμε 12 η ώρα και έρθει στις 2 η ώρα, ότι αν δεν έρθει δεν θα βγει το επόμενο Σάββατο ή δεν θα βγει τα επόμενα 2 Σάββατα. Αυτό οφείλουμε να το εφαρμόσουμε, να το συμφωνήσουμε με τον έφηβο και αν παραβεί τον κανόνα, το επόμενο Σάββατο ή τα επόμενα 2 Σάββατα, να εφαρμοστεί η ποινή. Να μην βγει. Αυτό θα έχει ένα νόημα. Γιατί αν εμείς αρχίσουμε και υποχωρούμε, μα έλα σε παρακαλώ και είναι αυτό και είναι χωρισπερίδα και είναι το ένα και είναι το άλλο, δεν θα έχει κανένα νόημα ο κανόνας που θα βάλουμε ή η συνέπεια που εμείς θα ορίσουμε ότι θα υπάρξει. Το παιδί θα έχει καταλάβει ότι μπορώ να κάνω αυτό που εγώ θέλω, αν κλάψω λίγο, αν παρακαλέσω λίγο, αν δείξω λίγο μια μεταμέλεια κτλ. Να αναφερθούμε λοιπόν σε αυτό το εξίσου σπουδαίο κεφάλαιο. Ίσως είναι το πιο δύσκολο αναφορικά με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, που είναι οι τιμωρίες, οι ποινές. Νομίζω πως οι τιμωρίες λειτουργούν όπως τα φάρμακα, που συχνά δημιουργούν, βοηθούν, αλλά δημιουργούν ταυτόχρονα και παρενέργειες. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις επιπτώσεις που θα έχει στην ψυχή ενός παιδιού μια σωματική τιμωρία, δηλαδή ένα σκαμπύλι, το τραύμα του αυτιού. Τι είναι πραγματικά η τιμωρία? Πιστεύω πως ενώ βραχυπρόθεσμα είναι δυνατόν να πετύχουμε το σκοπό μας, μακροπρόθεσμα όμως δημιουργούμε επιπτώσεις στη συμπεριφορά του παιδιού. Mm-hmm. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι, πολλοί γονείς, πολλές οικογένειες εφαρμόζουν αυτόν την παροιμία, τον κανόνα, όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Σίγουρα η τιμωρία και ιδίως η σωματική τιμωρία, η άσκηση βίας, η λεκτικής βίας, η επιθετικότητας, έχει το αίσθημα της επιβολής, της επιβολής εξουσίας, κάποιου που έχει δηλαδή εξουσία προς κάποιον πιο αδύναμο και πιο ευάλωτο. Οπότε δεν είναι επιτρεπτή και δεν είναι η ενδεδειγμένη, αν θέλετε. Και μπορεί να βλάψει και τον ψυχισμό του παιδιού. Αυτό που χρειάζεται μερικές φορές δεν είναι να μεγαλώσουμε παιδιά που φοβούνται και εφαρμόζουν έναν κανόνα. Δεν εφαρμόζω έναν κανόνα γιατί τον φοβάμαι, αλλά εφαρμόζω έναν κανόνα γιατί αναγνωρίζω τη χρησιμότητά του και την αναγκαιότητά του να υπάρξει. Και επίσης μπορεί να φαίνεται ότι λειτουργεί γιατί από το παιδί από φόβο αναδιπλώνεται, μαζεύεται κτλ. Αλλά να ξέρουμε ότι αυτές οι συμπεριφορές αργότερα θα τις υιοθετήσει και ενδεχομένως ως ενήλικας θα τις αναπαράγει είτε στα δικά του τα παιδιά, είτε στις σχέσεις τους με τους άλλους. Ας μην πάμε μακριά, δεν είναι μακριά και οι γυναικοκτονίες έτσι, που γίνονται συχνά. Συνήθως ξεκινάνε από οικογένειες όπου είναι πολύ τιμωρητικές, πολύ αυστηρές, όπου το παιδί μεγαλώνει μέσα στο φόβο, στη βία και μαθαίνει ότι ο τρόπος για να συνδιαλέγουμε με τους άλλους είναι αυτός. Χάνει το κομμάτι της ενσυναίσθησης και της αναγνώρισης του να περιορίσω τις ανάγκες μου, τα θέλω μου, τις επιθυμίες μου και να λειτουργήσω έτσι με έναν τρόπο κοινωνικά αποδεκτό
και από τους άλλους ανθρώπους και με σεβασμό στα δικαιώματα των άλλων ανθρώπων. Οπότε η σωματική βία, νομίζω, και η λεκτική βία και όχι μόνο, είναι, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Όμως μια μορφή τιμωρίας, έτσι, είναι και οι απειλές. Λέμε για παράδειγμα, αν δεν κάνεις τα μαθήματά σου, δεν θα πάμε βόλτα. Επίσης απειλές με τρομακτικά και εκφοβιστικά πρόσωπα, ειδικά σε μικρά παιδιά, θα σε πάρει ο μπαμπούλας, ο αστυνόμος θα σε βάλει φυλακή κλπ. Λέμε τέτοια, έτσι. Πώς λειτουργούν οι απειλές? Δεν δημιουργούν συναισθήματα άγχους, φόβου και τρόμου στα παιδιά? Ειδικά αυτά της μικρής ηλικίας. Στις μικρές ηλικίες ιδίως, αυτό το θα έρθει ο μπαμπούλας, θα σε δώσω, και που μπορεί να έχουν και έτσι ρατσιστικά σχόλια, θα έρθει ο γύφτος, αυτά που ακούγαμε ως παιδιά και που μπορεί να αναπαράγονται ακόμα και τώρα, δημιουργούν φόβο στα παιδιά, δημιουργούν άγχη στα παιδιά, και που πολλές φορές, γιατί δεν μπορούν να κατανοήσουν τι είναι όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή τι είναι αυτός ο μπαμπούλας και πώς όλο αυτό θα το διαχειριστούν, δεν έχουν εικόνα όλο αυτό το κομματιού. Οπότε δεν τα χρησιμοποιούμε σε καμία περίπτωση. Από την άλλη μεριά, καλό είναι να αποφεύγουμε του τύπου ότι αν δεν διαβάσεις, ας πούμε, δεν θα πας να παίξεις. Καλό είναι να αφήσουμε το δεν και να βάλουμε κατάφαση. Ξέρεις τι, διάβασε τα μαθήματά σου, γιατί έτσι θα έχουμε περισσότερο χρόνο να πάμε να παίξεις με τους φίλους και με την παιδική χαρά. Να μπουν δηλαδή με μια θετική εκφορά του λόγου, μεταφέροντας ένα θετικό μήνυμα και όχι ένα αίσθημα απειλής. Γιατί αλλιώς μεγαλώνουμε φοβικούς αυριανούς ενήλικες. Ωστόσο, και από τη στιγμή που οι απειλές δεν έχουν σχεδόν ποτέ εφαρμογή, θα έρθει μπαμπούλας κλπ, χάνουμε μήπως την αξιοπιστία μας στα παιδιά και καταλαβαίνουν ότι με τον τρόπο τους έτσι μπορούν να μας χειριστούν? Εννοείται ότι αυτό συμβαίνει. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συνέπεια που μπορεί να έχει μία συμπεριφορά. Δηλαδή αυτό που λέμε να μπορούμε και να το εφαρμόσουμε. Ποτέ δεν λέμε κάτι, δεν δηλώνουμε κάτι ως συνέπεια, αν εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να το εφαρμόσουμε. Μιλάω για τον μπαμπούλα κτλ. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις τι, αν θέλεις να πας να μπορέσεις να έχεις χρόνο για να πας να παίξεις με τους φίλους σου, χρειάζεται πρώτα να τελειώσεις τα μαθήματά σου, να διαβάσεις τις υποχρεώσεις για το αύριο και το σχολείο. Διαφορετικά δεν θα έχεις το χρόνο. Και αυτό χρειάζεται, καλούμαστε μετά εμείς να το εφαρμόσουμε. Όταν θα έρθει το παιδί και θα πει, έλα σε παρακαλώ, με πήρανε τηλέφωνο, σήμερα άσε μου, σε παρακαλώ, δεν θα το ξανακάνω. Και εμείς υποχωρήσουμε στο ίσως, στο μη, στο αυτό, κρίμα είναι το παιδί, τι του λέμε? Του λέμε ότι εσύ και την επόμενη φορά μπορείς να κάνεις το ίδιο και να ξαναπετύχεις πάλι το σκοπό σου. Άρα αυτό χτίζεται σταδιακά. Και το παιδί πλέον δεν πιστεύει όλο αυτό το κομμάτι. Θεωρεί ότι μπορεί να κάνει αυτό που θέλει. Θα βάλουμε λίγο έτσι ένα παράδειγμα και εμάς τους ενήλικες. Και εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε το δικό μας περισσότερες φορές. Δεν θα πιέσουμε να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν ή και να πετάξουμε πράγματα που δεν μας αρέσουν. Και δεν θα ψάξουμε, δεν θα αναζητήσουμε να βρούμε διάφορους τρόπους. Το ίδιο κάνει και το κάθε παιδί. Και να σας πω λίγο και κάτι ακόμα, είναι ότι συχνά τα παιδιά δοκιμάζουν τα όρια μας. Δοκιμάζουν τα όρια μας, τις δικές μας δηλαδή αντοχές, ώστε να βρουν τα δικά τους όρια, για να μπορέσουν λίγο να ανταποκριθούν και να κατανοήσουν πού είναι αυτό το λεγόμενο, αυτό το προστατευτικό δίκτυο που σας έλεγα λίγο στην αρχή. Διαφορετικά χαώνονται, δεν ξέρουν πού να αρχίσουν και πού να σταματήσουν. Αν μου επιτρέπετε να σας πω λίγο το εξής, όταν το παιδί γεννιέται, βγαίνει από την κοιλιά της μαμάς του, δεν έχει αίσθηση ότι είναι κάτι διαφορετικό από τη μαμά, αισθάνεται ότι είναι ένα με τη μαμά. Σταδιακά αρχίζει να χτίζει την εικόνα ότι εγώ είμαι ένα διαφορετικό πρόσωπο. Πώς το πετυχαίνει αυτό? Που θα το κάνουμε μπάνιο, που θα το πασαλείψουμε με το λαδάκι στο σώμα του. Αυτό το χάδι το βοηθάει με την αίσθηση της αφής να οριοθετήσει ότι εγώ είμαι κάτι διαφορετικό σε σχέση με τη μαμά. Και σταδιακά να αρχίσει να καταλαβαίνει ότι λειτουργώ διαφορετικά, αισθάνομαι διαφορετικά, έχω άλλες ανάγκες από τη μαμά μου. Αυτό είναι οριοθέτηση. Περαιτέρω όμως δημιουργούμε με τις απειλές παιδιά που αντί να μας σέβονται, μας φοβούνται. Εννοείται. Τα παιδιά μας φοβούνται. Δεν θέλουμε να μας φοβούνται τα παιδιά. Τα παιδιά θέλουμε να εσωτερικεύσουν τους κανόνες, να σέβονται τον εαυτό τους αρχικά και στη συνέχεια να σέβονται και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Γιατί την επόμενη φορά που δεν θα αισθάνονται την απειλή, θα κάνουν αυτό που τα ίδια
επιθυμούν και τα, με τα οποία θεωρούν ότι είναι OK. Φτάνει να τη γλιτώσω. Δηλαδή, θα κάνω αυτό που θέλω, φτάνει να με πάρει κάποιος χαμπάρι, να μην με αντιληφθεί. Και πολλές φορές τα παιδιά μπορεί να οδηγηθούν και να μας λένε ψέματα. Δηλαδή, τα παιδιά που φοβούνται την απειλή, δηλαδή υπάρχει έτσι, η απειλή, ο φόβος ότι κάτι θα συμβεί, θα πούνε συχνά ψέματα, προκειμένου να πετύχουν αυτό που θέλουν. Τώρα, απευθυνόμενοι στους γονείς, τι μπορούν να κάνουν οι γονείς όταν βλέπουν πως αγνοούνται από τα παιδιά τους τα όρια τα οποία τους θέτουν? Mm-hmm. Ωραία. Συμβουλές. Συμβουλές. Δεν μ' αρέσει καθόλου να λέω συμβουλές. Λοιπόν, θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι λίγο πιο συνοπτική. Αρχικά θα πρέπει να υπάρχει μία κοινή γραμμή και μία κοινή στάση ανάμεσα στους δύο γονείς. Γιατί αν ο ένας λέει ναι, ο άλλος λέει όχι, ή ίσως ή θα δούμε, καταλαβαίνουμε ότι το παιδί αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος κανόνας και ότι κάθε φορά θα κινηθεί εκεί που ενδεχομένως θα του είναι πιο εύκολο να περάσει το όλο το κομμάτι. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερον είναι ότι δεν θα βοηθηθεί το παιδί να ξεκαθαρίσει τελικά τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Αφού γιατί η μαμά λέει ναι και ο μπαμπάς λέει όχι. Ωραία. Άρα χρειάζεται πρώτα απ' όλα το ζευγάρι ή όσοι εμπλέκονται, εν πάση περιπτώσει, διαπαιδαγωγή του παιδιού, από την αρχή να ξεκαθαρίσουν ποιοι είναι οι κανόνες του σπιτιού. Ότι το παιδί, ξέρω εγώ, στο σχολείο, όταν έχει σχολείο, θα πηγαίνει 10 η ώρα για ύπνο, λέω ένα παράδειγμα. Εντάξει, ότι θα τρώμε εκείνη τη συγκεκριμένη ώρα, ότι από εκείνη μέχρι εκείνη την ώρα είναι αυτό, ότι οφείλει να συμμαζεύει το δωμάτιό του κτλ. Αφού συμφωνήσουν σε αυτό, πρέπει να συμφωνήσουν να εξηγηθούν αυτοί οι κανόνες και στο παιδί ανάλογα με την ηλικία. Ότι ξέρεις τι, στο δικό μας το σπίτι ισχύουν αυτοί οι κανόνες. Και ισχύουν για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Γιατί κοιμάσαι στις 10, γιατί το πρωί πρέπει να σηκωθείς και να πας στο σχολείο και να είσαι ξεκούραστος και να ανταποκριθείς στις υποχρεώσεις στο σχολείο. Εάν δεν το κάνεις αυτό, την άλλη μέρα θα είσαι κουρασμένος. Ένα παράδειγμα. Επίσης εξηγούν ότι αν εγώ έχω βάλει έναν κανόνα ο οποίος δεν έχει ακουστεί, σου ζήτησα να σε μαζέψει το δωμάτιό σου γιατί είναι δική σου ευθύνη, γιατί είναι ο χώρος σου, γιατί έχεις μεγαλώσει και γιατί έτσι βοηθάς όλη την λειτουργία της οικογένειας. Αν εσύ δεν το κάνεις, θα έρθει ο κανόνας και είναι συνέπειο ότι ξέρεις τι, κάτι θα στερηθείς, κάτι θα συμβεί. Ότι δεν θα πας σε βόλτα γιατί δεν θα έχεις χρόνο, γιατί αυτό πρέπει να γίνει, πρέπει να συμμαζέψουμε το όλο χώρο κτλ. Οι συνέπειες πρέπει να είναι λογικές. Ωραία, δεν μπορώ να πω δηλαδή επειδή για παράδειγμα δεν σημάζεψες το δωμάτιό σου, δεν θα βγεις να παίξεις για ένα μήνα. Αυτό είναι μια παράλογη συνέπεια. Θα πρέπει να είναι, υπάρχει μια λογική και να είναι σε σχέση με τον κανόνα. Επίσης θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και συμφωνημένη με το παιδί. Ότι ξέρεις τι, για να βγεις να παίξεις θα πρέπει να έχεις τελειώσει το διάβασμά σου και να έχεις μαζέψει το δωμάτιό σου. Αν δεν το κάνεις αυτό, αυτή θα είναι η συνέπεια. Δεν μπορώ ξαφνικά να εφεύρω μια διαφορετική συνέπεια από αυτή που εμείς έχουμε συμφωνήσει και έχουμε ξεκαθαρίσει και έχουμε πει. Οπότε θα πρέπει να είναι σταθερές και εφαρμόσιμες από τους άλλους. Οι συνέπειες επίσης είναι καλό κάποιες φορές να προσαρμόζονται ανάλογα με τις συνθήκες τις οποίες καλούμαστε να κάνουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι κανόνας του σπιτιού 10 η ώρα το παιδί να πάει για ύπνο. Μπορεί όμως εκείνη την ημέρα να έρθει ένα συγγενικό πρόσωπο, ένα φιλικό πρόσωπο που έχουμε καιρό να δούμε. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι σήμερα, επειδή είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, επειδή ήρθε η γιαγιά που είχες πολύ καιρό να δεις ή ο παππούς, σου επιτρέπω να καθίσεις μισή ώρα παραπάνω. Αυτό δεν είναι παράβαση του κανόνα και υπάρχει συνέπεια. Σημαίνει ότι εγώ δείχνω μια ευελιξία γιατί είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη. Αύριο που δεν θα είναι αυτή η συνθήκη, θα επιστρέψουμε στο πρόγραμμά μας και θα κοιμηθείς εσύ στην ώρα σου κτλ. Επίσης, συχνά, πολλές φορές οι γονείς λέμε το εξής, αν δεν το κάνεις αυτό, η μαμά δεν θα σε αγαπάει. Ούτε αυτό είναι ένας ενδεδειγμένος τρόπος να επιβάλλουμε πειθαρχία ή να δείξουμε την πειθαρχία στα παιδιά. Η στέρηση της αγάπης δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε ως συνέπεια. Γιατί εκεί μεγαλώνουμε ενοχικά παιδιά. Η αγάπη των γονέων είναι αναμφισβήτητη. Είμαστε εκεί για να σε αγαπάμε, ακόμα και αν κάνεις λάθος. Η συνέπεια θα είναι κάτι άλλο. Εγώ εξακολουθώ να σε αγαπάω και ας έχεις κάνει ένα λάθος στη ζωή σου. Επίσης, ότι χρειάζεται να υπάρχει μια ισορροπία όσον αφορά την επίκριση, ας πούμε, ή την επιβράβευση σε κάποια πράγματα. Θα πρέπει να μπορούμε κάθε φορά ούτε να περάσουμε στο άλλο άκρο, πω, τι τέλειο, τι καταπληκτικό παιδί είσαι, γιατί έγραψες τα μαθήματά σου.
Μπράβο σου που έγραψες τα μαθήματά σου. Χαίρομαι που είσαι τόσο συνεπής έτσι στις υποχρεώσεις στο σχολείο ως μαθητής. Το πάνω απ' όλα δηλαδή είναι να έχουμε στο νου μας ότι είμαστε γονείς που αγαπάμε τα παιδιά μας και ότι αυτό που θέλουμε να μεγαλώσουμε είναι να μεγαλώσουμε υγιείς και ισορροπημένους ενήλικες. Οπότε χρειάζεται να δείξουμε την αγάπη μας και αν κάποια στιγμή κάτι από όλα αυτά που εγώ σας έχω πει και σας έχω ζαλίσει τόση ώρα δεν το κάνουμε και τόσο σωστά, δεν πειράζει, γιατί ακόμα και με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε στο μήνυμα ότι, ξέρεις τι παιδί μου, δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι, θα κάνουμε λάθη. Σου ζητάω συγγνώμη, επαναέρχομαι, όμως ξαναβάζω τον κανόνα, ξαναβάζω τη συνέπεια και ξανασυνεργαζόμαστε για να πάμε παρακάτω. Έτσι και το παιδί θα αναγνωρίσει ότι και εγώ μπορώ να κάνω λάθος και ότι ο γονιός μου θα με αγαπάει και την άλλη μέρα και ότι μπορώ την άλλη φορά να επανορθώσω και να μην κάνω το ίδιο λάθος. Ας δούμε την συνέντευξη με κάποια μητέρα για το πώς αντιλαμβάνεται το θέμα των ορίων και της πειθαρχίας με τα παιδιά της. Η επιβολή ορίων είναι μια σύνθετη διαδικασία, δύσκολη θα έλεγα, η οποία απαιτεί επιμονή και υπομονή. Διότι τα όρια όταν μπαίνουν είναι πάντα δύσκολο πολλές φορές να τηρηθούν από τα παιδιά και είναι γενικά μια πολύ σύνθετη διαδικασία. Ασκείτε την πειθαρχία με αυστηρό, έτσι, επιτρεπτικό ή δημοκρατικό τρόπο. Και γιατί επιλέγετε αυτόν τον τρόπο? Η πειθαρχία πιστεύουμε ότι καταρχήν μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μίμησης. Δηλαδή τα παιδιά όταν βλέπουν συμπεριφορές ανάλογες, τις ακολουθούν αβίαστα. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε με διάλογο, με δημοκρατικό τρόπο, να πείσουμε τα παιδιά, να ακούσουν και στη συνέχεια να τηρήσουν τα όρια και τους κανόνες που θέτουμε κάθε μέρα μέσα στο σπίτι. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και το πρόβλημα ότι πολλές φορές μπορεί να έχουμε αντιδράσεις, γκρίνιες και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει με τα παιδιά να κάνουμε έναν περαιτέρω διάλογο ή να γίνουμε λιγότερο, να γίνουμε περισσότερο ευέλικτοι γονείς και να προσπαθήσουμε λίγο πιο χαλαροί και να χαλαρώσουμε λίγο την πειθαρχία την οποία ασκούμε. Πείτε μου παρακαλώ, πιστεύετε πως θα πρέπει να επενείτε τα παιδιά σας για την καθημερινή τους θετική συμπεριφορά ή μήπως αυτό τους κακομαθαίνει? Ο έπαινος πιστεύω ότι χρειάζεται. Χρειάζεται γιατί αποτελεί ένα κίνητρο για να μπορέσουν τα παιδιά να συνεχίσουν την καλή προσπάθεια. Και εδώ όμως πάλι τα όρια και τα πλαίσια είναι πολύ δύσκολο να οριστούν, διότι ο υπερβολικός έπαινος μπορεί να οδηγήσει στη συνέχεια σε καταστάσεις οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν τα παιδιά στην έπαρση και να μην έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και κλείνοντας, τι κάνετε όταν βλέπετε να αγνοούνται από τα παιδιά σας τα όρια που βάζετε? Τι είδους τιμωρίες χρησιμοποιείτε? Έχουν αποτέλεσμα? Ναι. Τα όρια πολλές φορές μπορούν να υπερβούν από τα παιδιά και τότε φυσικά δημιουργούνται και προβλήματα στην λειτουργία της οικογένειας. Στην περίπτωση αυτή προσπαθούμε, στην αρχή κάνουμε βέβαια παρατήρηση, επίπληξη, ο όρος τιμωρία θεωρώ ότι δεν είναι σωστός, παρατηρούμε τα παιδιά για τη λάθος συμπεριφορά και στη συνέχεια προσπαθούμε με συζήτηση, με κουβέντα να τους πείσουμε γιατί ήταν λάθος η συγκεκριμένη συμπεριφορά. Από εκεί και πέρα όμως μπορεί να έχουμε βέβαια και άσχημες αντιδράσεις, θυμούς, γκρίνιες, ξεσπάσματα. Εκεί προσπαθούμε λίγο να τους παροτρύνουμε να σκεφτούν, να μπουν τα παιδιά δηλαδή σε μια δεύτερη σκέψη, με την ησυχία τους βέβαια, ούτως ώστε να καταλάβουν ποιο είναι το λάθος που κάναν και στη συνέχεια έχουμε τις συνέπειες των πράξεών τους. Δηλαδή τα παιδιά θα πρέπει να έχουν κάποιες συνέπειες για αυτό το οποίο δεν τηρήθηκε. Δηλαδή θα στερηθούν ίσως κάτι το οποίο το θέλουν. Κάποια έξοδο, κάποιο χατζηλίκι και μετά βέβαια οι συνέπειες για να έχουν αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι και προσαρμοσμένες στην ιδιοσυγκρασία του κάθε παιδιού, γιατί φυσικά το να στερήσω ας πούμε το ποδήλατο, που είναι παιδί που δεν κάνει ποτέ ποδήλατο, δεν θα έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Τελειώνοντας την εκπομπή μας, ας δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί μας για να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, κυρία Παπαδοπούλου. Πολύ ωραία. Η αυτοπεποίθηση, για να έχει κάποιος αυτοπεποίθηση, χρειάζεται να έχει μια καλή εικόνα για τον εαυτό του, να έχει χτίσει δηλαδή μια θετική αυτοεκτίμηση. Πώς χτίσω την αυτοεκτίμηση? Ένα σημαντικό στοιχείο είναι να μπορώ να οριοθετώ το συναίσθημά μου και τη συμπεριφορά μου. Δηλαδή,
Στόχος των ορίων είναι να δημιουργήσουν στα παιδιά τα εσωτερικά κίνητρα για να ορίζουν μόνοι τους τι πρέπει να κάνω, τι χρειάζεται να κάνω και πώς εγώ αυτό θα το πετύχω. Αυτό θα μου δώσει την αίσθηση ότι είμαι μια αυτόνομη προσωπικότητα, ότι ο χαρακτήρας μου είναι αυτός, ότι είμαι καλός, είμαι ευγενικός, μου αρέσουν τα μαθηματικά, ακούω τους γονείς μου, είμαι έξυπνος, είμαι ικανός, παίζω καλή μπάλα, ζωγραφίζω πάρα πολύ καλά. Και έτσι χτίζει την αυτοαντίληψή του. Έχοντας διαμορφώσει μια θετική αυτοαντίληψη και έχοντας ένα αίσθημα ότι εγώ μπορώ και ορίζω τη συμπεριφορά μου, αυτό μεταφράζεται σε αυτοπεποίθηση. Άρα πιστεύω και στον εαυτό μου. Πατάω γερά στα πόδια μου, είμαι σίγουρος για τις επιλογές μου, τα θέλω μου, ξέρω μέχρι που μπορώ να διεκδικώ και μέχρι που μπορώ να λέω όχι και που να λέω όχι και στους άλλους. Να μην το ξεχνάμε και αυτό, που μπορώ να βάλω και το όχι στους άλλους ανθρώπους, χωρίς να φοβάμαι ότι θα τιμωρηθώ ή θα χάσω την αγάπη τους ή θα χάσω την αξία μου. Οπότε τα όρια βοηθούν πάρα πολύ και στη διαμόρφωση μιας αυτοπεποίθησης και μιας θετικής αυτοαντίληψης. Κύριε Παπαδοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο στούντιο και τις πολύτιμες πληροφορίες που μας δώσατε σχετικά με τα όρια και την πειθαρχία που πρέπει να ισχύει με τα παιδιά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να είναι χρήσιμα αυτά που σας μετέφερα. Και μια τελευταία κουβέντα έτσι στους γονείς είναι κυρίως χρειάζεται να αγαπάμε τα παιδιά μας. Και αυτό που θέλω να κρατήσω είναι ότι αγαπάω τα παιδιά μου και γι' αυτό τα βάζω όρια. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, να είστε όλοι καλά.